Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στην τρίτη δημοτική κοινότητα. Εν συνεχεία θα ξεκινήσει και στην πρώτη και στο υπόλοιπο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αργότερα θα εφαρμοστεί και στην πέμπτη την περιοχή της Χαριλάου. Οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να παρκάρουν 24 ώρες το 24ωρο μόνο στα σημεία με την μπλε διαγράμμιση και μόνο αν έχουν κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για να βγάλουν την ειδική κάρτα κατοίκου. Στα σημεία με την κίτρινη διαγράμμιση θα είναι οι ειδικές θέσεις φορτοεκφόρτωσης, ενώ μόνο στα σημεία στάθμευσης με τη λευκή διαγράμμιση θα μπορούν να παρκάρουν οι επισκέπτες της πόλης, πληρώνοντας το σχετικό αντίτιμο με διάφορους τρόπους. Είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης χρησιμοποιώντας τις σχετικές εφαρμογές στα κινητά και τα tablets, είτε ως μη εγγεγραμμένος χρήστης πηγαίνοντας το κοντινότερο από τα 400 σημεία. Απόλυσης χρόνου. Παράλληλα, υπάρχει ειδική μέρημνα για τα αμαία και όσους φροντίζουν τα αμαία. Η αλλαγή θα φανεί σε ένα εξάμηνο. Τη Δευτέρα ξεκινάει, 13 του μηνός, ξεκινάει η πρώτη πιλωτική εφαρμογή αυτού του καινούργιου συστήματος για το παρκάρισμα στην πόλη. Η ζωή θα γίνει ποδήλατο για τους μονίμους παραμούντες, είτε διπλοπαρκαρισμένοι, είτε σε ράμπες, είτε σε σημεία που απαγορεύεται διότι οι πινακίδες που ορίζουν πώς παρκέρουν δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία αστικού εξοπλισμού. Είναι πινακίδες οι οποίες λένε εδώ δεν μπορεί να παρκάρεις. Δεν μπορεί να παρκάρεις, θα πει δεν μπορεί να παρκάρεις. Όποιος παρκάρει εκεί, έχασε. Έχασε, θα πει θα πληρώνει πρόστιμο. Πολύ σύντομα θα σας ανακοινώσουμε και μέτρα για τους λεωφοριοδρόμους, τα οποία μέτρα θα βοηθήσουν πάρα πολύ την μετακίνηση των συμπολιτών. Στο σχεδιασμό έχουν μπει 8.000 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι 6.000 για μόνιμους κατοίκους, 2.500 στην πρώτη κοινότητα, 500 στην τρίτη, 3.000 στην πέμπτη και οι 2.000 για τους επισκέπτες. 1.400 είναι οι θέσεις για τις φορτοεκφορτώσεις. Το κόμιστρο για όσους παρκάρουν στις θέσεις επισκεπτών είναι 1,70 ευρώ την ώρα, ενώ υπάρχει και δυνατότητα χρέωσης ανά λεπτό. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε το υπάρχον σύστημα στάθμευσης που υπάρχει, να δούμε τα προβλήματά του και να τα αλλάξουμε προς το καλύτερο. Το σύστημα είναι δίκαιο, θα το ζήσουν οι πολίτες. Αυτό που θέλουμε είναι να το αγαπήσουν. Είναι ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Θα δουν πόσο θα αλλάξει η ζωή και στο κυκλοφοριακό και στην ποιότητα ζωής στην πόλη, στην κίνηση, δίνοντας αρχικά πολύ μεγάλη μέρημνα στους κάτοικους. Οι κάτοικοι έχουν μόνο ωφέλη από αυτό το σύστημα, γιατί πλέον οι θέσεις τους θα είναι κατοχυρωμένες για αυτούς. Δεν θα επιτρέπει το επισκέπτης της πόλης να καταλαμβάνει θέση κατοίκου. Μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα υπάρχει μια ανοχή με τους πολίτες που παραβατούν να ενημερώνονται με ειδικό έντυπο και όχι την κλίση της δημοτικής αστυνομίας. Ο λόγος που γίνεται αυτό δεν είναι εισπρακτικός. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση ο κόσμος να νομίζει ότι αυτό γίνεται για εισπρακτικούς λόγους. Ο λόγος είναι γιατί έχει χτυπήσει κόκκινο το πρόβλημα της στάθμευσης και το κυκλοφοριακό, ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην ιστοσελίδα www.thesi.gr οι πολίτες μπορούν να δουν αναλυτικούς χάρτες με τους δρόμους και τις σχετικές διαγραμμίσεις. Στον ιστότοπο υπάρχουν παράλληλα όλες οι πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, τις διευκολύνσεις και τα πλεονεκτήματά του.